Αρχίζουμε το δεύτερο μέρος για την ναυτιλία και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Βορδόνη. Με τον κύριο Βορδόνη πριν 20 ετία σχεδόν είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Εκπροσώπευε και εκπροσωπεύει ένα από τους καλύτερους ομίλους και πολύ οργανωμένους. Τη Θένα Μάριστο, η οποία τώρα μου φαίνεται έχει πάλι Θένα Μάριστο, δεν λέγεται, για. Ναι, ναι. Θέλω μια πάρα πολύ αξιόλογη εταιρεία με πολύ καλή τεχνογνωσία και βέβαια ο κύριος Βορδόνης ήταν ο συντονιστής. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί μας έδινε δυνατότητα να επισκεπτόμαστε την εταιρεία, να κάνουμε συνεδριάσεις εκεί και έτσι περάσαμε πολλά μηνύματα για τη σημασία της ναυτιλίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Θεοδόρου, ο οποίος προέρχεται από την Eurobank, μια μεγάλη τράπεζα, ο οποίος θα σας μιλήσει και για τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα να σας πω και ένα, να σας φέρω και ένα μήνυμα. Παιδιά, όντως η κατάσταση είναι πολύ κακή. Όντως. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτή η κατάσταση και κυρίως η ναυτιλία θα διώξει κόσμο και θα δημιουργήσει νέες θέσεις για νέους. Άρα μην απογοητεύεστε γι' αυτό και να ξέρετε ότι αυτό για τους νέους είναι ευκαιρίες. Για τους μεγάλους είναι το πρόβλημα. Για τους νέους είναι ευκαιρίες. Αρπάξτε τις. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να σας πω δύο λόγια για την χρηματοδότηση της ναυτιλίας. Αν και η συγκυρία δεν είναι και η καλύτερη. Το 2008 ήταν μια χρονιά μεγάλων αντιθέσεων για την ναυτιλία σε τους περισσότερους κλάδους της. Με ανώμαλη προσγείωση, θα έλεγα, από τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως για τα πλοία ξηρού φορτίου. Αν μπορείτε να διακρίνετε σε αυτό το γραφ, μάλλον η τελευταία χρονιά η πράσινη είναι λίγο αχνή, δείχνει μια τραγική εξέλιξη των ναύλων της ναυλαγοράς από το Μάιο του 2008 μέχρι σήμερα έχουμε μια κατακόρυφη πτώση η οποία δείχνει την απαξίωση των ναύλων. Σε αυτό θα πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ναυτιλία και στη δυναμική του χώρου, αλλά σε αυτό έχουν συμβάλει πολύ τα προβλήματα της τραπεζικής, του τραπεζικού χώρου. Παρόμοιες συμπεριφορές, όχι τόσο έντονες, βλέπουμε και στα τάνκερς, τα οποία είχαν μια δύσκολη χρονιά το 2007, και ακόμη και τα πλοία τα οποία μεταφέρουν καθαρά φορτία. Ήθελα να σας πω ότι το 2008, εκτός από την εξέλιξη αυτή, την οποία πολύ πολύ έτσι συνοπτικά βλέπουμε στα graphs, είχαμε μια πολύ αντίστροφη και δυσάρεστη εξέλιξη στην χρηματαγορά, στις χρηματαγορές. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με χαρακτηριστικά δύο μεγάλα προβλήματα. Την έλλειψη κεφαλαίων και την έλλειψη ρευστότητος. Το αποτέλεσμα που βιώνουμε σήμερα προέρχεται από τον υπερβολικό δανεισμό, από την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και από την απληστία των επενδυτικών οργανισμών, οι οποίοι δημιουργούσαν τίτλους χωρίς να ανταποκρίνονται σε πραγματικές αξίες. Βλέπουμε τα χρηματιστήρια να κλειδονίζονται, τραπεζικούς οργανισμούς να συγχωνεύονται ή να εξαγοράζονται ή και να κλείνουν και μια έντονη έλλειψη ρευστότητας σε όλη την αγορά. Σήμερα το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι θολό μετά από μερικούς μήνες που βιώνουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν ελάχιστα αμυδρά σημάδια επαναφοράς της διατραπεζικής αγοράς και πριν από δύο μέρες έγινε και η τοποθέτηση του πρώτου ομολόγου
ενός Euro Commercial Paper με διάρκεια τρίμηνη. Για εσάς ίσως είναι πολύ τεχνικό αυτό το οποίο ακούτε, αλλά ενδεχομένως να σας το πω ότι υπάρχει μία ελαφρά επαναφορά της εμπιστοσύνης μέσα στον τραπεζικό χώρο, όπου παρατηρούμε η μία τράπεζα να μην εμπιστεύεται την άλλη και να μην δανείζει η μία τράπεζα την άλλη, παρά μόνο σε πολύ μικρές διάρκειες. Μόνο overnight, μόνο για 24 ώρες και για πολύ μικρά ποσά. Να ξαναγυρίσουμε στην αυσιλία, να πούμε ότι είναι μία βιομηχανία εντάσεως κεφαλαίου. Έχει έντονη κυκλικότητα και εποχικότητα. Η ναυτιλία βιώνει τα τελευταία 5 χρόνια μια ανωδική πορεία, η οποία είναι ιστορικά ψηλή και για τη διάρκειά της και για, και για τις μεγάλες της αποδόσεις. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 3 και ας πούμε ότι κράτησε μέχρι το Σεπτέμβριο του 8. Τα cash flows, οι χρηματορροές ήταν εκπληκτικά μεγάλες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αποθεματικά κεφάλαια, μεγάλη ρευστότητα. Σαν αποτέλεσμα αυτά έφεραν αντικατάσταση των στόλων με νεότερα πλοία και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν αρκετούς επιχειρηματίες να κάνουν και υπερβολές. Υπερβολές λέγοντας με τις μεγάλες παραγγελίες, οι οποίες ενδεχομένως δεν είχαν και σκοπό να τις παραλάβουν στο τέλος της ημέρας. Η ελληνική ναυτιλία έχει κυρίως τρεις χαρακτηριστικούς κλάδους. Κατά 46% είναι σε πλοία υγρού φορτίου, 44% οξυρού, 5% containers και το υπόλοιπο 5% είναι σε διάφορα, όπως είναι LNG, LPGs, η ακτοπλοεία, ψυγεία κλπ. Το οικονομικό μοντέλο της ναυτιλίας πριν τα τελευταία 5 χρόνια βασιζόταν σε ένα παράγοντα που λέγεται προσφορά. Είχαμε τους κύκλους της ναυτιλίας, οι οποίοι επηρεαζόταν κυρίως από την προσφορά των νέων πλοίων, τα οποία έμπαιναν στην αγορά. Είχαμε μια καλή αγορά, έβγαιναν οι επιχειρηματίες, παρήγγελαν νέα πλοία, αυτά μετά από 1 ή 2 χρόνια το πολύ μπαίνανε στην αγορά, πίεζαν με την προσφορά του μεταφορικού τους έργου και τα ναύλα και κατά επέκταση στη συνέχεια και τις τιμές. Ερχόταν η ύφεση και η διόρθωση της αγοράς, η οποία συνήθως κρατούσε από 3 έως 5 χρόνια συνήθως, χωρίς αυτό να είναι κάτι το απόλυτο και δεδομένο. Μετά λοιπόν από μια διόρθωση της αγοράς, όπου τα καινούργια πλοία απορροφώνται από την αύξηση τη σταδιακή του παγκόσμιου εμπορίου, παρουσιάζονταν κάποια έλλειψη, ξανά πάλι οι ναύλοι και οι τιμές ανέβαιναν, οι επιχειρηματίες ανεθάρρυναν, παρήγγελαν πάλι καινούργια πλοία και ούτω καθεξής. Το μοντέλο αυτό ανατράπηκε την τελευταία πενταετία, διότι ο παράγοντας ζήτηση στο παρελθόν ήταν δεδομένος. Είχαμε μια αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου της τάξης του 1,5 με 2%, το οποίο όμως τα τελευταία 5 χρόνια ανατράπηκε δραματικά. Είχαμε αυξήσεις της ζήτησης του παγκόσμιου εμπορίου, που έφτασε το 2006, έφτασε στο 4,9. Το 7 κοντά στο 4. Οι προβλέψεις για τον επόμενο χρόνο από τους αναλυτές ήταν της τάξης του 3%. Πριν έχουμε τις εμπειρίες τις τελευταίες που συνδυάστηκε η διόρθωση της ναυλαγοράς με το πρόβλημα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η χρηματοδότηση όλης της βιομηχανίας είναι της τάξης των 400 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγαλύτερες τράπεζες που βλέπετε εδώ, μερικές από αυτές δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα. Φερρυπίν, η The Norske Bank, η Royal Bank of Scotland, η Nordea, η KfW, η Deutsche Schiffersbank, η HSH Norbank, η μεγαλύτερη από όλες, είναι τράπεζες οι οποίες έχουν παρουσία στον ελληνικό χώρο και χρηματοδοτούν και δραστηριοποιούνται στα δικά μας τα σύνορα και βοηθούν την ελληνική ναυτιλία.